Καλωσορίζω στον αέρα του ΟΠΕΝ τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Κύριε Πατούλη, δώστε μας μια εικόνα για την Βενίζα. Έχετε κάποια εικόνα? Κοιτάξτε, είναι μια προληπτική καλησπέρα εκένωση, η οποία προφαντώς σχετίζεται το να μην έχουμε προβλήματα σε λίγο που θα υπάρχει η νύχτα και ίσως δεν θα υπάρχουν και τα εναέρια μέσα. Είναι αλήθεια ότι στα περιοχή των Βιλίων υπάρχουν ουσιαστικά δύο μέτωπα που εξελίσσονται, ένα προς τα Βίλια και το άλλο προς το όρος Πατέρα, που όπως πολύ σωστά είπε ο ρεπόρτερ, είναι πυκνή βλάστηση δασώδης περιοχής, πυκνόφυτης και παρθένας όσον αφορά το θέμα το ότι δεν έχει καεί τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Θα σας έλεγα, όσο περισσότερα εναέρια μέσα είχαμε αυτή την ώρα, καλύτερα θα ήταν πάντα, διότι σε πολλές σημεία η εναέρια προσπάθεια των πυροσβεστών και συνεπικουρούμενη και από τις δυνάμεις της περιφερίας μέσα από υδροφόρο οχήματα και σκαπτικά μηχανήματα δεν μπορούν να φτάσουν στα σημεία όλα του μετόπου. Από εκεί και πέρα θα έλεγα η ισχύ του ανέμου ακόμα παραμένει. Πόσα μποφόρ έχετε εικόνα? Κοιτάξτε, έφτασε και τα 6 μποφόρ. Λέγεται ότι θα μικρύνει ή θα υπάρξει μια ύφεση μέχρι 4 μποφόρ. Ακόμα δεν το έχω δει εγώ αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση δίνεται η μάχη της ώρας με όλες τις δυνάμεις του να μπορέσει τουλάχιστον η νύχτα να μας βρει σε μια φάση η οποία να είναι καλύτερη από αυτή την οποία βλέπουμε τώρα. Να είναι σε ετοιμότητα και πρέπει όλοι οι πολίτες τις οδηγίες του 112 να τις ακολουθούν, παρακαλούμε ιδιαιτέρως. Και όσον αφορά το άλλο μέτωπο, θα έλεγε κανείς με μια ισχυρή προσπάθεια και ένα αέριον μέσων που τώρα έχουν μεταφερθεί κατά άποψή μου προς τα Βίλια, έχει, θα έλεγε κανείς, μια καλύτερη προοπτική. Όλη η προσπάθεια ετέθηκε να μην περάσει από τον Δρυμό μέσα σε μια, στα περίχωρα του οικισμού του Αγίου Κωνσταντίνου. Εκεί δόθηκε η μεγάλη μάχη. Ανεπτύχθηκαν μεγάλες αντιπυρικές ζώνες με βαρέα οχήματα της περιφερίας μέσα από τις οδηγίες προφανώς του περιφερειστικού σώματος και πιστεύουμε ότι οι επίγειες δυνάμεις ακόμα και κατά τη νύχτα, οι οποίες θα βρίσκονται επιποδός, θα μπορέσουν να κρατήσουν τη φωτιά στο σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Πάντως φαίνεται να μην ελέγχεται η κατάσταση από τη στιγμή που έφυγε 112 και για τη Βενίζα. Έχετε εικόνα για δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Πρώτα απ' όλα, αν μέσα στη νύχτα έχετε κάποιο σχέδιο να εκενεθούν και άλλοι οικισμοί, εφόσον δεν πάει καλά, ποιοι θα είναι αυτοί? Και επίσης, έχετε εικόνα από πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά? Ξέρετε κάτι για τους εμπρησμούς? Γνωρίζουμε ότι και η αστυνομία βοηθάει την πυροσβεστική στις έρευνες. Εδώ και λίγες ώρες η κρατική ασφάλεια λειτουργεί συνεπικουρικά. Καταρχήν πρέπει να σας ενημερώσω ότι το σχέδιο και τη στρατηγική τη χαράσει το πυροσβεστικό σώμα. Εμείς συνεπικουρούμε σε αυτό το σχεδιασμό. Εκείνοι καταστέλνουν και σβήνουν τις φωτιές. Εμείς βοηθούμε ώστε να ενισχύουμε τα πυροσβεστικά τους οχήματα και μέσα για να μην γίνει κανένα πέρδεμα. Όσον αφορά το 112, πάντα γίνεται με εισήγηση του πυροσβεστικού σώματος στην ειδική γραμματεία πολιτικής προστασίας που εξάγει το 112 για να μπορέσει να γίνει η εκένωση των περιοχών. Από την άλλη πλευρά τώρα όσον αφορά το κομμάτι των εμπρησμών, πολύ σοβαρή καταγγελία του Δημάρχου αλλά και κατοίκων αλλά και εργαζομένων της περιοχής του Λαβρίου, όπου είπαν από την απόλυτη, εάν θέλετε, καταγγελία τους, η οποία αναφέρει ότι τις πρωινές ώρες είδαν αυτοκίνητο συγκεκριμένης μάρκας λευκό με φημέ τζάμια να αφήνει κάποιες εστίες φωτιάς μέσα σε κάδους, όπου εκεί πλέον ανεπτύχθηκε η έναρξη της φωτιάς στην περιοχή της Κερατέας. Αυτό θεωρώ ότι οι αρμόδιες αρχές, πάνω απ' όλα
και η ασφάλεια του πυροσβεστικού σώματος, προφανώς και της αστυνομίας, αλλά πολύ περισσότερο το ΠΑΣ που θέλει να σχηματίσει και να ερευνήσει η εισαγγελική εντολή του Αρείου Πάγου για να δει για τις φωτιές και τις περασμένες εβδομάδες και αυτής. Υπάρχουν ήδη αρκετοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα. Βλέπουμε και τώρα καταγγελίες. Ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του και ας περιμένουμε τις αρχές.